Σπασματική περικοπή συντάξεων, όπως έγινε τις προηγούμενες φορές. 11, να σας θυμίσω ότι 11 φορές περικόπησαν οι συντάξεις. Αλλά γίνεται μια συνολική αναδόμηση του ασφαλιστικού συστήματος. Αλλά για να μείνω σε αυτό το θέμα και επειδή αναφέρθηκε και ο κύριος Δένδιας για τον ασφαλιστικό κουμπαρά, προφανώς ξεχνάει ο κύριος Δένδιας ότι αυτός ο ασφαλιστικός κουμπαράς δεν αναλώθηκε επί ημερών μας, αλλά αναλώθηκε επί ημερών των προηγούμενων κυβερνήσεων και θα έλεγα ούτε καν των μνημονιακών κυβερνήσεων, θα έλεγα τα τελευταία 40 χρόνια. Και κλασικά παραδείγματα δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε, είναι το PSI, τα θαλασσοδάνεια που δεν έχουν επιστραφεί ποτέ από πάρα πολλές επιχειρήσεις, η ανασφάλιστη εργασία που δεν πιάστηκε ποτέ και είμαι σε θέση να γνωρίζω, όντας προερχόμενος από τουριστική περιοχή, ότι η ανασφάλιστη και μαύρη εργασία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάω, το ίδιο γίνεται, το... κύριε Σεντώνη. Συμφωνώ. Κοιτάξτε, θα δείτε ότι θα αλλάξει. Σας είπα πριν ότι έρχονται ρυθμίσεις με τις οποίες θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε την ανασφάλιστη εργασία και θα τις δείτε και άμεσα στο ασφαλιστικό. Χωρίς θέσεις εργασίας και καινούργιες ασφαλιστικές εισφορές δεν σώνεται κανένα ασφαλιστικό, κύριε Σεντορνιά. Το ξέρετε, το λένε όλοι οι ειδικοί. Δεν το λέμε εμείς. Δεν σας είπα εγώ κάτι διαφορετικό. Σας μιλάω για ένα ποσοστό ανασφάλιστης και μαύρης εργασίας, το οποίο σε κάποιες επιχειρήσεις ξεπερνά και το 80%. Και το 80%. Ενισχύστε τις υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και θεσμικό. Είναι και θεσμικό το πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή σε μία επιχείρηση συγκεκριμένη με τον ίδιο τζίρο η μία επιχείρηση να έχει 10 εργαζόμενους και η άλλη να έχει 2. Πολύ καλά το λέτε. Κάτι συμβαίνει εκεί και πέρα. Και μια κριτική που ασκείται λοιπόν στις ρυθμίσεις είναι ότι η αύξηση των εισφορών θα οδηγήσει περισσότερο στη μαύρη εργασία. Μέσα στο ίδιο το ασφαλιστικό θα υπάρχει ρύθμιση η οποία θα επιβάλλει αναλόγως με το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης να υπάρχουν συγκεκριμένες ασφαλιστικές εισφορές με αντικειμενικό τρόπο προσδιορισμού. Το ξέρετε, αυτό το έχετε δει. Λοιπόν, Το δεύτερο ζήτημα. Επειδή μιλάει για το ότι οποιασδήποτε αποκρατικοποιήσεις πηγαίνουν στο χρέος. Αυτό ήταν η λογική του ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ακόμα και σήμερα λειτουργεί, για να μην μου πείτε. Η συμφωνία του Αυγούστου άλλο λέει. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ότι εμείς φτιάχνουμε ένα νέο ταμείο, το οποίο έχει μια διαφορετική αντίληψη. Το 50% αυτών πηγαίνει στις εισφορές και στο χρέος και το 50% αυτών έρχεται στην οικονομία για να ενισχύσει την ανάπτυξη και το 25%. Το οποίο ταμείο έχετε βάλει το σύμπαν. Θα το δούμε τι θα μπει στο ταμείο και πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η περιουσία. Γιατί δεν είναι μόνο η πώληση, υπάρχει και άλλο είδος αξιοποίησης. Συμβάσεις με τον ιδιωτικό τομέα. Άλλα πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις και να μην ξεπουλήσεις την περιουσία σου. Παραχώρηση χρήσης. Παραχώρηση χρήσης και άλλα ζητήματα. Να δω πώς λοιπόν, θα συνεννοηθείτε με το λιμάνι. Από εκεί και πέρα. Και μια που λέμε και για συμβάσεις παραχώρησης, ενώ ήταν υποχρεωτικό η οδηγία 23 και 24 να εφαρμοστούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επίτηδες προηγούμενες κυβερνήσεις δεν την εφαρμόσανε, προκειμένου να κάνουν τις συμβάσεις παραχώρησης κατά το δοκούν και σε ημέτερους. Εμείς τώρα φέρνουμε το νομοσχέδιο, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση, συμβάσεις παραχώρησης γίνονται με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Κύριε Σεντορνιά, να σας πω κάτι. Κάνω μια διακοπή, κύριε, να πάμε στη Μυτιλίνη για να δούμε εικόνες από εκεί που μας στέλνει ο Μανώλης. Που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τη διαπραγμάτευση τους συντελεστές έτσι όπως προκύπτει. Βγήκαν να εκεί στο εξάμεινο και μην αφαιρέσει κανένα τρύπα. Συμπεριλαμβανομένη και τη ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Και με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων του 2015, το 99,8% των μισθωτών και συνταξιούχων θα έχει μείωση φόρου ή πολύ μικρή επιβάρηση. Ελάφρυνση ιδίως των μεσαίων. Ελάφρυνση ιδίως των μεσαίων εισοδημάτων από 28.000 μέχρι 43.000, όπου θα υπάρχουν ακόμα και 400 ευρώ λιγότερα φόρου. Και επιβάρηση στα μεγάλα εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ. Άρα πρέπει να το 92% των φορολογουμένων μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ως 32.000 ευρώ θα πληρώσει λιγότερο φόρο. Η κατηγορία που είπατε πριν, ξέρεις πόσους έμεσους φόρους θα φάει. Ξέρετε πόσους φόρους θα φάει στο κεφάλι. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τους άμεσους φόρους. Μιλάμε για τους άμεσους φόρους. Έχω απορία τώρα. Εσείς λέτε, ας πούμε, ξέρετε που θα πάει. Εσείς πού το ξέρετε?
Πείτε μας εσείς ότι δεν θα πάει. Εσείς που το ξέρετε, εγώ είναι μια ρωτάω, διαδικασία σε εξέλιξη. Κυρία Υπουργέ, εγώ σας ρωτάω προβοκατόρικα. Θα έχουμε νέους φόρους. Και εγώ σας ρωτάω. Λοιπόν, αν πείτε ότι δεν έχουμε, αυτό είναι ήδη σημαντική. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, κάνουμε κάποιες δηλώσεις και κάνουμε και κάποια σχόλια βασιζόμενοι σε φήμες που υπάρχουν. Όλος ο τύπος καταγράφει τις περιοχές κάπου η χρονολογία. Μα σας λέω ότι είναι μια ιστορία που είναι σε εξέλιξη. Δεν θα γίνει επομένως. Αφήστε να δούμε τι θα προκύψει. Δεν ακούτε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που λέει ότι η φορολογία θα είναι φιλική και πάση περιπτώσει σε αυτούς οι οποίοι έχουν χαμηλά εισοδήματα και σε αυτούς οι οποίοι πάση περιπτώσει βρίσκονται στη μεσαία τάξη. Εντάξει, κύριε, δεν ακούτε ότι λέει η εντολή του για την αναδιαμόρφωση του ασφαλιστικού είναι να είναι με κοινωνικό πρόσημο. Αφήστε να δούμε τι θα προκύψει. Γιατί ξέρετε κάτι, εμείς μεταξύ μας μπορούμε να λέμε πολλά. Αλλά ο κόσμος ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή πανικοβάλλεται. Και επομένως θα πρέπει να σεβαστούμε και τους πολίτες που μας ακούνε. Ποιος θέλει άξιο. Μακάρι να εκτεθούμε εμείς. Μακάρι, δηλαδή. Μα δεν είναι το θέμα να εκτεθούμε. Το θέμα είναι. Οι πληροφορίες αυτές βγαίνουν μέσα από τις κουβέντες, το ξέρετε καλά. Και κυρίως βγαίνουν μέσα από τα κυβερνητικά επιτελεία. Από τις κουβέντες που γίνονται με τους εταίρους. Ποιος τις βγάζει αυτές τις πληροφορίες? Οι υπουργοί τις λένε, κυρία Χρυσοβελόνη. Οι υπουργοί οι ίδιοι τις λένε. Δεν τις βγάζουμε από το μυαλό μας. Δηλαδή, δεν ξυπνάμε το πρωί με φόρους. Οι υπουργοί τι λένε, ότι θα έχουμε φοροκαταιγίδα? Είναι ποτέ δυνατόν? Θα έχουμε αύξηση το φόρο, θα έχουμε αύξηση το φόρο. Μα οι υπουργοί γι' αυτό μάχονται. Και στο θέμα της φορολογίας και στο θέμα του ασφαλιστικού. Γι' αυτό δίνουν τη μάχη οι υπουργοί. Και βεβαίως πάνω από όλο θα συμφωνήσετε και οι τρεις ότι η ιστορία των έμεσων φόρων που είναι το 1 τρίτο του ποσού που είμαστε αναγκασμένοι να μαζέψουμε είναι μια ιστορία που αφορά όλους και άρα άδικη για τους χαμηλά. Είναι η πιο άδικη φόρη. Τσιγάρα, ποτά. Είναι καθαρό ότι είναι η πιο άδικη φόρη. Όμως θέλω να σταθώ σε αυτό που είπα πριν και να κλείσω με αυτό. Επειδή άκουσα από τον κύριο Δένδια τρεις λέξεις φόρη, 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 εγώ θα πω άλλες τρεις λέξεις. Αναδιανομή, αναδιανομή, αναδιανομή. Και αυτό δείχνουν τα στοιχεία που σας είπα πριν από λίγο. Όταν σας λέω ότι το 99,8 το μισθωτών και συνταξιούχων θα πληρώσει λιγότερα ή μία μικρή επιβάρηση, όταν σας λέω ότι το 92% των φορολογούμενων από επιχειρηματική δραστηριότητα θα πληρώσει λιγότερα ως 32.000 ευρώ, αυτό σημαίνει αναδιανομή, αναδιανομή, αναδιανομή. Η ανάποδη ερώτηση, αυτό που λέει τώρα, είναι η ανάποδη ερώτηση. Αν ένας φόρος είναι δίκαιος,